Συγκλονιστική ήταν η ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή βιοχημίας του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνου Πουλά κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των υγειονομικών στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Κωνσταντίνος Πουλάς, όπως τόνισε στην αρχή της ομιλίας του, δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον κορονοϊό και στα επιστημονικά στοιχεία, αντιθέτως μίλησε για τον περιορισμό των ελευθεριών του ανθρώπου, την προσπάθεια της ελίτ να καθυποτάξει τον άνθρωπο, αλλά και την αντίσταση που υπάρχει στα σχέδιά τους. Ο καθηγητής ξεκίνησε την ομιλία του με ένα στίχο του Οδυσσέα Ελίτη. «Έρχεται η βαρβαρότητα μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ, αλλά για μεθοδευμένη και επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου, για τον πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του. Είναι η οντότητα του ατόμου που βαίνει προς την ολική της έκκληση». Αυτά είναι λόγια που έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης πριν πολλά χρόνια και ποιος δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Γιατί αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ανθρωπότητα. Κινδυνεύει η ανθρωπότητα γιατί πίστεψαν ότι θα μας κοιμήσουν και αφού μας κοιμήσουν θα μας αλλάξουν. Δυστυχώς όμως για αυτούς δεν κοιμήθηκαν όλοι. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή μάζα που δυστυχώς για αυτούς είναι ξύπνη. Και όσοι αυτοί είναι ξύπνοι, τα σχέδιά τους έχουν αποτύχει. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ποια είναι τα σχέδιά τους. Τα σχέδιά τους είναι να καθυποτάξουν τον άνθρωπο. Εμείς λοιπόν, ως επιστήμονες, ως ελεύθεροι άνθρωποι, δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στα σχέδιά τους και δεν θα περάσουν γιατί είμαστε αντίθετοι, πρόσθεσε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ειδικούς της κυβέρνησης και άφησε αιχμές για τους Τσιόδρα Λύτρα. Τα σχέδιά τους έχουν αποφασίσει να τα υλοποιήσουν πρόθυμοι. Πρόθυμοι ακαταδίωκτοι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι αφού λένε ότι συσκέπτονται και δίνουν οδηγίες στην κυβέρνηση, μετά βγαίνουν στα διεθνή περιοδικά και λένε άλλα. Εκεί λένε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα πεθαίνουν εκτός μεθ και από τους 20.000 που έχουν πεθάνει, οι μισοί θα είχαν γλιτώσει αν αντί να διώχνουν τους υγειονομικούς, τους κρατούσαν στα νοσοκομεία και είχαν προσλάβει και άλλους. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να μιλάμε με όρους επιστημονικούς, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε να ενωθούμε. Όλοι μαζί να πάρουμε πρωτοβουλία επίθεσης, πρώτα άμυνας αλλά μετά επίθεσης. Ο Κωνσταντίνος Πουλάς τόνισε ότι διεξάγεται ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Πρέπει να κρατήσουμε χωρίς υποχώρηση. Πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας για αυτά που ξέρουμε. Πρέπει να αφυπνίσουμε όλους. Δεν πρέπει να αφήνουμε στα χέρια τους ανθρώπους που δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Έχουμε λοιπόν διαπιστώσει και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε, ότι διεξάγεται ένας ανίερος πόλεμος. Είμαστε στη μέση ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου και αυτό που θέλουν να λιώσουν είναι τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ιατρική δεοντολογία, τη δημοκρατία και το ήθος, γιατί είναι ανήθικοι. Στάθηκε επίσης στον όρο «επιχείρηση ελευθερία», αλλά και στα πιστοποιητικά COVID-19. Ο όρος ελευθερία νομίσανε ότι θα μας προσφέρει ελευθερία, αλλά την ελευθερία δεν μας τη δίνει κανένας, πόσο μάλλον ένα σκεύασμα. Την ελευθερία την έχουμε. Είμαστε ελεύθεροι και αναπνέουμε ελεύθεροι και μιλάμε, ελεύθεροι και κυκλοφορούμε. Αυτά δεν μας τα χαρίζει κανένας. Παρόλο που σύντομα θα επιδιώξουν και ίσως πετύχουν να μας την περιορίσουν, άρα λοιπόν μια είναι η ανάγκη, να ενωθούμε, να συνασπίσουμε τις δυνάμεις μας σε έναν κοινό αγώνα και να είστε σίγουροι ότι μόνο εάν ενωθούμε και συνασπιστούμε η χώρα θα γυρίσει στην κανονικότητα. Όχι στη δική τους κανονικότητα, στη δική μας κανονικότητα. Κανονικότητα είναι αυτό που είχαμε στα τέλη του 2019. Κανονικότητα δεν είναι το σκανάρισμα που θέλουν να κάνουν και η αλλαγή που θέλουν να φέρουν στο γενετικό μας υλικό και στον άνθρωπο. Κανονικότητα είναι ο Δεκέμβριος του 2019. Μόνο αυτή την κανονικότητα θέλουμε και ακόμα πιο πίσω.